Σε Καβάλα και Θράκη βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του για την παρουσίαση του σχεδίου του για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη του 2030. Πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού ήταν ένα παραδοσιακό κατάστημα που προσφέρει τοπικά γλυκίσματα στη Νέα Καρβάλη. Είμαι γεμάτη ημέρα. Και πρέπει να προσέξετε λίγο την διατροφή του. Και πρέπει να πάρουμε δυνάμεις. Με το καλό. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την εταιρεία Γνατή Aviation στο παλαιό αεροδρόμιο του Μεγδαλεώνα Καβάλας. Όταν ήταν το αεροδρόμιο της Καβάλας. Είναι η τελευταία φορά που ήρθε Μητσοτάκη σε αυτό το αεροδρόμιο και είναι πολύ μεγάλη μασκαρά που έρχεται και πάλι Μητσοτάκη στο αεροδρόμιο. τώρα σε διαφορετική χρήση. Σε διαφορετική χρήση. Αλλά γρήγορα αναπτυσσόμενο με μια δραστηριότητα εχμής για την πατρίδα μας. Ισχύει. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχετε επιλέξει να επενδύσετε σε αυτόν τον χώρο και να μπορείτε να εκπαιδεύετε και να προσελκύετε και υποψήφιους κινητές από πολλές χώρες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξαναγήθηκε σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπαιδευτές και μαθητές της Σχολής Εκπαίδευσης Χειριστών Πολιτικών Αερογραμμών που έχει ιδρύσει η Γνατή Aviation. Καλησπέρα. Η εκπαίδευση απαιτεί διαφορετικούς τύπους. Ξεκινάς από πιο μικρό, μονοκινητήριο, σωστό. Είναι τρεις οι τύποι, διθέσιο, μονοκινητήριο. Από τα μικρότερα πάει στα μεγαλύτερα και κάπως διάμεσα. Τι τύποι είναι αυτοί τώρα? Είναι Diamond αυστριακά, DA20, 40 και 42. Με τον μαθητή του από την Κύπρο. Γεια σας, από την Κύπρο. Ο εκπαιδευτής είναι από την Κύπρο. Εδώ βλέπετε το σπίτι του στόλου μας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό έλεγα, glass cockpit εδώ πέρα. Και εδώ το χειριστήριο είναι μέσα. Ανάμεσα στα πόδια, μάλιστα. Οπότε αυτό είναι πόσες ώρες πρέπει να βάλεις στο μονοκινητήριο για να έρθεις μετά στο δικινητήριο. Ξεκινάνε αρχικά με το μονοκινητήριο στις 70 ώρες. Αυτό πετάμε τις τελευταίες 20 ώρες. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την κεντρική πλατεία της πόλης της Ξάνθης, πραγματοποιώντας μια σύντομη βόλτα μέσα στο κέντρο της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τους εμπόρους και να ευχηθεί καλή χρονιά, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και τα κοπλιμέντα στις γυναίκες επιχειρηματίες της Ξάνθης. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς την. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλώς της. Καλώς της. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Γεια σας. Καλή χρονιά. Καλώς το ποδηλάτη. Δεν μπορώ τέτοια ώρα. Αν αρχίσω από τώρα. Πλήθος κόσμου περίμενε τον Πρωθυπουργό στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, ενώ τον υποδέχθηκαν τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτριος. Ο κ. Μητσοτάκης, ιδιαίτερα ευδιάθετος, δεν αρνήθηκε να βγάλει selfies με πολίτες και να ανταλλάξει ευχές. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε ολιγόληπτη ομιλία, την οποία παρακολούθησαν αρκετοί πολίτες. Παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως χώρα, μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τα κάναμε, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη χαρά του που ξεκίνησε την περιοδία του από την πόλη της Ξάνθης. Κλείσαμε 3,5 χρόνια, φίλες και φίλοι, στη διακυβέρνηση του τόπου. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια εκλογική χρονιά και αισθάνομαι ικανοποιημένος ότι παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως χώρα, μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τα κάναμε. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019.
Και εσείς εδώ, στη Θράκη, γνωρίζετε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο πόσες μεγάλες προκλήσεις κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από την Ξάνθη. Ότι θα έχουμε μια μεγάλη και ισχυρή πατρίδα, η οποία θα προστατεύει τα σύνορά της και θα κοιτάει με αυτοπεποίθηση το μέλλον, και το κάναμε. Η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019. Και εσείς εδώ πέρα, στη Θράκη, γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο πόσες μεγάλες προκλήσεις κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Με αυτήν την ίδια ενέργεια και με αυτήν την ίδια προσήλωση στον τελικό στόχο θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, θα εργαστούμε μέχρι και την τελευταία μέρα για να βελτιώνουμε και να κάνουμε τη δικιά σας ζωή καλύτερη.